Χτες τελείως πρόπτα μας ενημέρωσαν προφορικά ότι μια δασκάλα της δευτέρας τάξης δημοτικού θα φύγει και θα πάει στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Σιτίας, με αποτέλεσμα αμέσως να υποβαθμιστεί το σχολείο μας. Παράνομα βέβαια, γιατί εν μέσω σχολικής χρονιάς αυτό δεν γίνεται. Ήταν τελείως προφορική απόφαση που πάλι είναι παράνομη, γιατί πρέπει να έρθει γραπτά η απόφαση από το Υπουργείο για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό βέβαια αμέσως ξεσηκώθηκαν και οι γονείς και όλοι οι φορείς που πρέπει να ξεσηκωθούν, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί το σχολείο μας πάλι προφορικά και να δημιουργηθεί. Θα είναι μαζί, ναι, μαζί. Από σήμερα κανονικά θα ήταν μαζί, στην ίδια τάξη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί η πρώτη είναι η πρώτη τάξη, είναι αμέσως μετά το νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί λοιπόν στα κοινά μαθήματα η πρώτη να δουλεύει μόνη της και να κάνει μάθημα η δασκάλα και τα παιδιά της Δευτέρας. Θα χαζεύουν, θα κάνουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υποβαθμιστεί ένα σχολείο, αν είναι τριθέσεων, γίνει, ναι, είναι πρώτη Δευτέρα μαζί, τρίτη Τετάρτη μαζί, πέμπτη μαζί. Εμάς του χρόνου που λένε ότι θα υποβαθμιστεί σε τετραθέσιο, πάλι δεν είναι πρώτη Δευτέρα μαζί. Είναι πρώτη μόνη, Δευτέρα μόνη, τρίτη Τετάρτη μαζί, πέμπτη έκτη μαζί. Οπότε πάλι δεν γίνεται αυτό το πράγμα που κάνανε. Μας βάλαν την πρώτη Δευτέρα μαζί, που και του χρόνου να υποβαθμιστεί το σχολείο μας σε τετραθέσιο που λένε ότι θα το κάνουν, πάλι δεν θα είναι η πρώτη και η Δευτέρα μαζί. Οπότε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, οι γονείς έχουν ξεσηκωθεί, όλοι ξεσηκωθήκαμε και προσπαθούμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε και θα βοηθήσουμε και το δεύτερο εδώ. Γιατί δεν λύνεται ένα πρόβλημα έτσι. Έχει ένα πρόβλημα το σχολείο, το δεύτερο. Α, πάρουμε μια δασκάλα από ένα άλλο σχολείο και εντάξει, όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν αναπληρωτές. Υπάρχει τόσο κόσμο με πτυχία που θέλει να δουλέψει. Ας πάρουν ένα αναπληρωτή, δύο όσους χρειάζονται, για 6 μήνες. Να δουλέψει αυτός, να δείξει τα προσόντα τους που είναι τώρα τα παιδιά, τα νέα, πολύ δημιουργικά, να τελειώσει το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο. Έλα εσύ, φύγε εσύ να δούνε, να σταματήσουν μια κατάσταση που πάει να ξεκινήσει. Για αυτό με αυτό την κίνηση, τη βεβαιασμένη κίνηση και τη λάθος κίνηση. Βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε όμως με το να λύσουμε ένα πρόβλημα σε ένα σχολείο να διαλύσουμε ένα άλλο. Αυτό δεν είναι λογική, γιατί μετά να διαλύσουμε 5-6 σχολεία είναι θέμα διοίκησης. Να βρει η διοίκηση τη λύση, να φέρει έναν αναπληρωτή, να τελειώνει το θέμα για 6 μήνες. Δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο να γίνει όλο αυτό το θέμα, αφού τη στιγμή που υπάρχουν αναπληρωτές. Ναι, εμείς κάναμε αποχή πρώτη και Δευτέρα. Είχαμε σκοπό να γίνει, αλλά η δασκάλα μας ήρθε πίσω αμέσως. Γιατί ήταν ανεπίσημο αυτό που έγινε, οπότε τη φέραμε πίσω. Και φύγαμε από πάνω και ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε στο δεύτερο. Όλοι μαζί. Τα μαθήματα γίνονται κανονικά τώρα. Τώρα ναι, στο ψυχοκέφαλο ναι. Αν δεν γινόταν κανονικά, θα είμαστε πάνω.